Yeah.
Oh, yeah.
ξέρουν ότι ο Ηρώδης έκοψε το κεφάλι του προδρόμου, το έβαλε πάνω στο πιάτο και το έδωσε στην κόρη του. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε και δεν είναι λεπτομέρεια είναι ότι ο Ηρώδης έβαλε όρκο και υποσχέθηκε στην Σαλόνη ότι θα της δώσει έως και το μισό του βασίλειου, εάν χορέψει καλύτερα από όλες. Και αφού εχόρεψε καλύτερα από όλες, έπρεπε σύμφωνα με τον όρκο που έκανε να κάνει και αυτός το χρέος του. Ποιο ήταν αυτό που υποσχέθηκε, ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Και πού να ήξερε ο δυστυχής τι θα του ζητούσε αυτό το κορίτσι. Έρχεται τώρα σε σύγκρουση καθηγόντων. Αυτό λέει η χριστιανική ηθική. Από το ένα μέρος είχε δώσει όρκο ότι ό,τι ζητήσει θα το δώσει. Από το άλλο μέρος ο όρκος, και αν εφηρμόζεται, θα έχει ως αποτέλεσμα την εγκληματική ενέργεια και τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος ο Ηρώδης εσέβετο και ιδέως αυτού είπε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Τι έπρεπε να κάνει. Υπάρχουν οι χριστιανοί μας που δεν είναι κατά κατατοπισμένοι και λένε, αφού είχε ορκιστεί, γι' αυτό το έκανε. Και ούτε λίγοτε πολύ, λιγάκι τον ελαφρύνουν και τον απαλλάσσουν από την μεγάλη ευθύνη. Έρχεται όμως ο Ιερός Χρυσόστομος που ερμηνεύει αυτή την ευαγγελική περικοπή και λέει, ανόητε Ηρώδη, έβαλες έναν όρκο, καλύτερα να μην τον έκανες. Αλλά αφού τον έκανες, έπρεπε να τον αφαιτήσεις. Προτιμότερο θα ήταν να γίνεις επίορκος παρά να γίνεις ερημανίες. Είναι η σύγκρουση των καθηγόντων, περί των οποίων έχει λόγο η χριστιανική ηθική και συμπερασματικά διδάσκει τον άνθρωπο. Αν έχουμε αυτή τη σύγκρουση των καθηγόντων, θα κάνουμε αυτό που είναι λιγότερο βαρύ. Πάρτε και αυτό το μήνυμα από τον επίσκοπό σας, απλό και καρδιακό, μαζί με τα άλλα τα οποία ακούσατε από τον επιτητή μου, και δεχτείτε τις ολόκληρες προσευχές μου, που είναι και προσευχές μου θερμές προς τον Πανάγαθο Θεό, ο Άγιος Ιωάννης, με το παράδειγμα και προβάντων με το κήρυγμα του, να μας καθοδηγεί σε κάθε αλήθεια. Διότι το κήρυγμα του έμοιαζε με το κήρυγμα του Χριστού. Μετανοείται ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος όταν ξεκίνησε. Μετανοείται, είπε και ο πρόδρομος, και την ώρα που του έφευγε το κεφάλι ως σπεκουλάτο, και την ώρα εκείνη έλεγε μετανοείται. Αυτό λοιπόν που μας λείπει είναι η μετάνοια. Γιατί αυτό που έχουμε σε πληθωρισμό είναι η αμαρτία, αφού ούτε μια μέρα δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να παραβούμε τον ηθικό νόμο, των γραπτών, των εξαποκαλύψεως ή των άγραφων που βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και λέγεται συνείδηση. Χρόνια πολλά σας εύχομαι και προηγουμένα και ο Άγιος Ιωάννης να είναι βοήθεια μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.